Η λειτουργία των ΤΟΕΕ της Δυτικής Μακεδονίας βρέθηκε στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Το παρόν έδωσαν εκπρόσωποι ΤΟΕΕ που παρέθεσαν ορισμένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Δεν μπορούμε να λέμε ότι αν λειτουργήσουν τα ΤΟΕΕ θα κάνουμε από την αρχή να έχουν και διοικήσεις, να έχουν μηδέν οικονομικά. Σας πληροφορώ ότι το ΤΟΕΕ το δικό μας, αν έχει αύριο μηδέν χρέος, σε ένα χρόνο θα έχει τουλάχιστον 50 με 70.000 χρέος. Γιατί δεν υπάρχουν καλλιέργειες να το υποστηρίξουν. Ποια καλλιέργεια θα τι να υποστηρίξει ένα ΤΟΕΕ με αρωτριές καλλιέργειες 19.100 στρέμματα κλειστού κυκλώματος? Το κρατάμε με νύχια και με δόντια. Έχουμε κάνει μελέτη εδώ και 12 χρόνια περίπου. Ολοκληρωμένη είναι για να το πάμε σε στάρτινα άρνηση, γιατί ποτίζουμε με κατάκτηση, τα κόστη μας είναι τεράστια. Γεια σας από μένα, ονομάζομαι Διαμαντόπουλος Χρήστος, είμαι πρόσωπος του ΤΟΕΕ Καλονιαρίου Ελάτιρας. Είναι ένα ΤΟΕΕ που έχει 6.000 στρέμματα. Αυτή τη στιγμή αρδεύονται τα 500. Ο βασικός λόγος είναι ότι αυξήθηκε υπερβολικά το κόστος του νερού και από τα 4.000 στρέμματα, 4.500, πέσαμε στα 500. Φύγαν όλες οι αρωτριές καλλιέργειες και μείναν μόνο τα κυπευτικά και κάποια βρούτα. Και καταφέραμε αυτά τα 2 χρόνια να λειτουργήσουμε. Βέβαια, το μυστικό, θα σας τα αποκαλύψω, είναι η συμμετοχή. Αν δεν καταλάβουμε ότι ο ΤΟΕΕ είναι δικό μας περιουσιακό στοιχείο και πρέπει να το διαφυλάξουμε σαν κορυφαμό όλα τα μέλη του ΤΟΕΕ, όλοι οι αγρότες, δεν πρόκειται να λειτουργήσει το ΤΟΕΕ. Βέβαια, υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα που έχει να κάνει με τις υπηρεσίες. Λυπάμαι που το λέω, γιατί εγώ μόνο καλά λόγια έχω να έχω για τις υπηρεσίες απέναντι στην όλη διαδικασία της λειτουργίας του ΤΟΕΕ Ανίου. Αλλά ο κάθε εκπρόσωπος του ΤΟΕΕ, ο κάθε καλλιεργητής, δεν ξέρει πού να απευθυνθεί σήμερα. Καταρχήν, το πρόβλημα των μεγάλων των ΤΟΕΕ ξεκίνησε όταν το 2010 με μια απόφαση που δεν έχει γίνει κατανοητή καταργήθηκαν οι ΙΕΒ, οι υπηρεσίες εντίον βελτιώσεων. Ήταν η υπηρεσία στην οποία μπορούσαμε να απευθυνθούμε για όποιο πρόβλημα είχαμε. Από το 2010 μέχρι και πέρσι δεν υπάρχουν προϋπολογισμοί στους περισσότερους, δεν υπάρχουν οικονομικά στοιχεία ελεγμένα, γιατί δεν είχε κάποια υπηρεσία να μας τα ελέγξει. Η περιουσία του ελληνικού λαού έχει πλέον απαξιωθεί. Τεράστια κεφάλαια που έχουν δαπανηθεί για να γίνουν αυτά τα έργα εντίον βελτιώσεων έχει απαξιωθεί. Οι ιδιοκτήτες της γης, οι οποίοι κάποτε θεωρήθηκαν τυχεροί γιατί το ελληνικό κράτος τους έκανε ένα έργο, βρίσκονται πλέον με μια προβληματική ιδιοκτησία, που δεν μπορούν να πάρουν τις απαραίτητες βεβαιώσεις για να μπορούν ούτε καν να τη μεταβιβάσουν. Πρωτίστως όμως, ο αναπτυξιακός αυτός πόλος δεν επιτελεί το έργο. Στην περιφέρειά μας που έχει ανάγκη τόσο πολύ αυτή την ανάπτυξη, ένας αναπτυξιακός πόλος δεν αποδίδει. Το να έχουμε μία εισήγηση η οποία να λέει εισηγούμαστε την ανάληψη πρωτοβουλειών, αυτό για μένα σημαίνει μία καλή πρόθεση. Ναι, λέμε και εμείς ποιος θα πει όχι. Θα πάρουμε πρωτοβουλίες. Αυτό είναι το ζητούμενο. Είμαστε 6 μήνες μετά την ανάληψη της διοίκησης περιφέρειας από τη νέα περιφερειακή αρχή. Εμείς θέλουμε να ακούσουμε ποιες είναι οι πρωτοβουλίες. Δεν θέλουμε περιγραφή του προβλήματος. Όπως ως γνωστό, ναι, το πρόβλημα των ΤΟΕΕ, σωστά υπόθηκε, είναι διαχρονικό, γνωστό, το συζητήσαν οι προηγούμενοι, το συζητάνε και οι επόμενοι. Δηλαδή 6 μήνες μετά έρχεστε εδώ, 6 μήνες από την εκλογή, υποτίθεται ότι μία περιφερειακή αρχή αναλαμβάνει με ένα σχέδιο. Και νομίζω ότι η εισήγηση του αντιπεριφερειάρχη έχει τον προβληματισμό, αλλά η εισήγηση ως εισήγηση εμπεριέχει λάθη. Δηλαδή, στις διαπιστώσεις που κάνει ο κύριος αντιπεριφερειάρχης, και γι' αυτό αισθάνθηκε ότι μπορεί να παρομιλήθηκε και ο περιφερειάρχης, ουσιαστικά λέει, και συγκεκριμένα διαβάζω, πρωτίστως όμως, ένας αναπτυξιακός πόλος δεν επιτελεί το έργο του. Στην περιφέρεια που έχει τόσο ανάγκη την ανάπτυξη και δεν έχει πολλές διεξόδους, ένας σημαντικός αναπτυξιακός πόλος δεν αποδίδει. Ενδεικτικό της σημερινής κατάστασης είναι ότι οι ΤΟΕΕ δεν έχουν άδεια χρήσης νερού.
Ρωτώ τον κύριο την Περιφερειακή. Ποιος βγάζει άδεια χρήση νερού, κύριε την Περιφερειακή? Η αποκεντρωμένη δίκηση. Δεν έχουμε μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων όσοι υφιστάμε νερό. Ποιος βγάζει μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων? Η αποκεντρωμένη. Λέω εγώ. Και δεν έχουν διοικητικά συμβούλια. Δηλαδή, έχουμε μία εισήγηση μιας διαπίστωσης που ζητάει την έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης για να πάρει πρωτοβουλίες. Υπάρχει περίπτωση κάποιος να πει όχι καμιά πρωτοβουλία? Πρέπει να πάρει έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου κάποιος για να πάρει μια πρωτοβουλία? Εκτός αν περιέχει η εισήγησή σας να πάρετε λευκή επιταγή. Λευκή επιταγή από το Περιφερειακό Συμβούλιο σε ό,τι αφορά την παράταξή μας δεν παίρνει. Διότι είναι ουσιαστικά πληγή, βολή κατά του δημόσιου διάλογου και της δημοκρατίας. Άρα λοιπόν πρέπει να δείτε μεμονωμένα τα θέματα, εν συνόλου τα είδατε όπως είπατε, μιλήσατε για 40 πλέον το ΕΕ, ούτε 10 δεν υπάρχουν. Έχουμε συνομιλήσει κατά επανάληψη με τον καθένα το ΕΕ και πριν αναλάβουμε καθήκοντα, επειδή λέχθηκε και αυτό εδώ. Το αν υπάρχει σήμερα εκείνο εκεί ο ΤΟΕ που λέγεται Δήμητρα Καρπερού, δεν ξέρω αν ήθελε ο πρόεδρος να τα πει. Δεν είχαν αναλάβει καθήκοντα όταν ρυθμίσαμε χρέος που τα κομμένο το ρέμε και το ξανασύνδεση ΔΕΗ. Είναι έτσι κύριε Πρόεδρε? Έτσι. Με παρέμβασή μου επί κυβερνήσεως τότε Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, στον κύριο Ζερβό που ήταν διοικητής. Και το δέχτηκε ο άνθρωπος. Μας βοήθησε. Και στη συνέχεια μπορέσαμε και πήραμε κάποια χρήματα τα αποδοτικά που τα όφιλε η ΔΕΗ λόγω του Λαρίνα και δεν τα έπαιρναν ποτέ οι άνθρωποι. Γιατί στα πλαίσια της εταιρικής ευθύνης, ευρύτερα στα γρεβενά κύριε Γιάντσιο, δεν είδαμε πώς θα διαχειριστούμε τα ανταποδοτικά. Γιατί δεν υπήρχε ίσως και τεχνογνωσία. Δεν σας κακίζω. Όπως την είχε η Κοζάνη, η Πτολεμαϊδα, μια σειρά που συνεργάζεται με τη ΔΕΗ και ξέρει τι σημαίνει εταιρική ευθύνη και διεκδική. Σε ποιο να μην πάμε? Να πάμε στον ΔΕΗ που ακούσαμε για την Κορισό, που τους είχαν εκτός σχεδιασμού. Διαθέσαμε τα εκατομμύρια που πήραμε από τον ΤΑΠΕ, συνόλου 32 εκατομμύρια εταιρική ευθύνη, τα 9 τα φέραμε στη Δυτική Μακεδονία και δώσαμε το δικαίωμα σεβόμενοι το πρώτο κύτταρο της Δημοκρατίας που είναι οι Δήμοι να κάνουν τον προγραμματισμό τους. Και ο Δήμος Καστοριάς δεν τους λάβαινε υπόψη. Και παρεμβήκαμε δυναμικά να αλλάξουμε όλο το σχεδιασμό του προγράμματος στα κεντρικά του ΤΑΠ και δέχτηκε τα 500.000 ευρώ για να κάνουμε το net metering και τα φωτοβολταϊκά. Εν τω μεταξύ, κατά την έναρξη της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση για την κατάσταση στην υψηλή γέφυρα Σερβίων. Η γέφυρα Σερβίων εμφανίζει μία μετατόπιση κατακόρυφη, πληθύνεται δηλαδή σε κάποια σημεία της κατά ένα κατοστό χρόνο. Τελευταία, πριν 4-5 χρόνια ίσως. Θέλω να ψηφίσω. Κυρίως να ψηφίσουμε να μπει ως αρχικό θέμα. Να ψηφίσουμε για το θέμα για να συζητηθεί. Είναι εξόδου σοβαρό. Αξίζει να σημειωθεί πως ενώ άπαντες αναγνώσαν τη σημασία του θέματος, η πλειοψηφούσα παράταξη αποφάσισε τηθεί αυτό κατά προτεραιότητα. Η απόφαση αυτή προκάλεσε την αντίδραση των παρατάξεων αντιπολίτευσης που κατηγόρησαν την Περιφερειακή Αρχή για υποβάθμιση και παράλληλα προσπάθεια πολιτικής μετάλλευσης του ζητήματος. Ετιδεώμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Παύλου Αγίου Αθανασίου. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως σήμερα η συνεδρίαση ξεκίνησε με την καθημερινότητα της Βασιλόπιτας. Μία ευχή απλή θα κάνω, με δύο λέξεις που εμπεριέχουν όλο το νόημα της πορείας μας. Ο χρόνος να είναι ειρηνικός και αναμάρτητος.